Με αφορμή την έναρξη ανάπλασης 7 παιδικών χαρών που βρίσκονται εντός της πόλης της Καβάλας, η διοίκηση του Δήμου εξέδωσε γραπτή ανακοίνωση σχετικά με την εργολαβία που βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και τις προθέσεις της σε ό,τι αφορά τους χώρους ψυχαγωγίας των μικρών παιδιών. Προχωρήσαν οι εργολαβίες την προηγούμενη χρονιά και έχουμε αυτή τη στιγμή την εργολαβία που τρέχει και φτιάχνει 7 παιδικές χαρές σε 6 σημεία, γιατί θεωρούμε 2 παιδικές χαρές αυτές του Πάρκου Φαλίρου. Κάνοντας το τεχνικό έργο, να ενημερώσουμε επίσης ότι υπάρχουν 2 κομμάτια. Υπάρχει το τεχνικό έργο, που είναι δηλαδή τα σκάματα, κατασκευές, περιφράξεις κτλ. Και υπάρχει και το έργο της προμήθειας, που είναι η αγορά των παιχνιδιών. Ναι. Αυτό έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Τα έχουμε πάρει τα παιχνίδια, βρίσκονται σε αποθήκες του Δήμου και περιμένουν το τεχνικό έργο να τελειώσει ώστε να γίνει η αποκατάσταση. Μάλιστα. Και... τώρα, στα πλαίσια του τεχνικού έργου είχαμε κάποιες καθυστερήσεις, οι οποίες είχαν να κάνουν, ας πούμε, με 2 δέντρα τα οποία έχουν να κοπούν σε μια παιδική χαρά και δεν είναι σε καμία περίπτωση δικαιοδοσία ούτε του Δήμου να δόχω ή ημών να πούμε κόψτα. Ναι. Ζητάμε λοιπόν κάποια τυπικά χαρτιά και δίνονται κάποιες σχετικές άδειες ώστε να μπορούν να κοπούν τα δέντρα. Μάλιστα. Αυτό είναι που καθυστέρησε, ας πούμε, στον Αγίου Λουκά την παιδική χαρά. Ναι. Περιμένουμε εκεί την έγκριση και προχωράμε κανονικά. Δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα γενικά στις παιδικές χαρές. Όλη η εργολαβία πηγαίνει κανονικά. Πιστεύω ότι πολύ γρήγορα θα έχουμε. Απλά θα πρέπει, κύριε Τουρκίδη. Ήδη ξεκινάμε την επόμενη. Απλά θα πρέπει, κύριε Τουρκίδη, οι δημότες να γνωρίζουν το συγκεκριμένο αριθμό που έχει ξεκινήσει η ανακατασκευή των παιδικών χαρών και ότι δεν είναι όλες, έτσι, σε όλο τον Δήμο. Που... αυτή τη στιγμή έχουμε. Θα ήταν αδύνατο. Πραγματικά αδύνατο. Ναι. Η δυνατότητα του Δήμου Καβάλας να φτιάχνει σε τέτοιο επίπεδο, γιατί μιλάμε ότι δεν κάνουμε επισκευές. Οι χαρές φτιάχνονται από την αρχή. Θα είναι επιστοποιημένες με παγκοσμίως αποδεκτά στάνταρ και ασφαλές μέχρι εκεί που δεν πάει. Μάλιστα. Αυτό για να γίνει και έτσι πρέπει να γίνει, οι δυνατότητες του Δήμου Καβάλας έχουν όριο. Ναι. Αυτή τη στιγμή φτιάχνουμε τις παιδικές χαρές της οδούς Σινόπης, 25 Μαρτίου, Σαπέων, Σαδαμίνας και του Πάρκου Φαλίρου, καθώς και την παιδική χαρά στο παλιό, στο χωράλι που λέμε. Αυτές είναι σε αυτή την εργολαβία. Ξεκινάμε την επόμενη εργολαβία. Έχουμε μια επιλογή από 10 παιδικές χαρές. Θα δούμε πώς θα διαμορφωθεί ο προϋπολογισμός για αυτές και θα γίνει κάποια επιλογή. Οπότε θα έχετε νέα και για την καινούργια εργολαβία, η οποία θα ξεκινήσει και αυτή να προκηρυχθεί άμεσα. Αυτή τη στιγμή η ανάδοχος κοινοπραξία εργάζεται ως προς το τεχνικό έργο στις παρακάτω παιδικές χαρές. Στην παιδική χαρά της Οδού Σινόπης, της 25ης Μαρτίου στον Άγιο Λουκά, στην παιδική χαρά της Οδού Σαπέων, στην παιδική χαρά της Οδού Σαλαμίνας, στην παιδική χαρά του Παλιού Σοκοράλη και στις 2 παιδικές χαρές του Πάρκου Φαλίρου.